Που ακούμε πάντα. Εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Πιτέλα. Πραγματικά μένω εννοώς, ακούγοντας, κύριε Πρόεδρε, τον συνάδελφο κύριο Φάρατζ και τη συνάδελφο κυρία Λεπέν να ισχυρίζονται: βοηθήστε μας, βοηθήστε μας για να υλοποιήσουμε τον Brexit. Μα λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτοί ήταν οι αποφασισμένοι, οι αμετακίνητοι στο να ζητούν η μεν τον Brexit και η κυρία Λεπέν το Frexit. Και τώρα λένε ότι δεν τα καταφέρνουν και θέλουν να έχουν σημασία με το διάβολο, με τον κύριο Φερχόφτσετ. Μα εσείς είσαστε ο διάβολος. Εσείς μας εξαπατήσατε και εξαπατήσατε και τους Βρετανούς με τα ψέματά σας και τους οδηγήσατε σε μια κατάσταση που θα είναι ζημιά και για τους Βρετανούς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να πω. Το δεύτερο έχει σχέση με τη φτώχεια, με την κατανομή του εισοδήματος, το κοινωνικό τάμπινγκ, την ανάπτυξη, τη βιοφόρα ανάπτυξη. Αυτά είναι δικές μας προτεραιότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιούνκερ, γιατί αυτά είναι προτεραιότητες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτο τώρα. Σήμερα το πρωί εισαγάγατε την Capital Market Union, όπως την αποκαλέσατε. Τώρα έχουμε να ολοκληρώσουμε πρώτα την κοινή αγορά, μετά την κέφαλη αγορά. Θα πρέπει βέβαια, εντάξει αυτά, αλλά να δουλέψουμε για την πολιτική ένωση, την ενοποίηση, την πολιτική. Ίσως πείτε ότι ο κύριος Πιτέλα ονειρεύεται. Ναι, ονειρευόμαστε. Ονειρευόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, για καλύτερα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δύναμη εκείνη που θα μας επιτρέψει να παραμείνουμε ενωμένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, όπως έλεγε ο Ντελόρ, χέρι-χέρι, αν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να καταγάγουμε νίκη και μπορούμε ακόμα να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Πρόεδρος, το λόγο έχει για το